Καλημέρα σε όλους. Για πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με τον Εμμανουήλ, ο οποίος λέει ότι γνωρίζει με ποιον είναι έγκυος η κόρη του και έμπλεξε, θυμάστε, έναν μοναχό, καλόγερο, παπά που έκανε φασαρία στο παρελθόν, εκεί φώναζε Ιησούς Χριστός νικά, ο Κλεωμένης. Τον έμαθα και εγώ, είχα κάνει στο παρελθόν 2-3 βίντεο με αυτόν. Για πάμε να δούμε πώς τον έχει μπλέξει και τι δηλώνει και ο ίδιος ο Κλεωμένης, ότι δεν έχει καμία σχέση. Γίνεται πολύ πολύπλοκη η φάση. Κοιτάξτε, το πράγμα γίνεται λίγο περίεργο. Γίνεται πολύ περίεργο. Θα δώσω σε λίγο λόγο στο Θέμη Κανελόπουλο. Να πω μόνο 2-3 στοιχεία από αυτά που κάνουν το πράγμα περίεργο. Από τη μία μεριά έχουμε όλους να λένε ότι αποκλείεται ο Μανώλης να είχε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο μέσα στην οικογένειά του, γιατί την αγαπάει πάρα πολύ. Ενώ για την εγκυμοσύνη της κόρης του. Η γυναίκα του Σεβαστή είναι αυτή τη στιγμή ακόμα κρυμμένη. Πιθανώς κρύβεται σε κάποιο παλαιοημερολογητικό μοναστήρι και οι μοναχοί ή οι μοναχές φροντίζουν να την κρύβουν καλά. Και καλά κάνουν οι γυναίκες. Προσφέρουν άσυλο σε μια γυναίκα, σε μια έγκυο γυναίκα που την κυνηγάει το κράτος και αυτή είναι και τα παιδιά της, Νίκος. Ο Μανώλης έχει ένα δικηγόρο. Παίρνει άλλο δικηγόρο ή σύζυγός του, η Σεβαστή. Δηλαδή, αύριο στο δικαστήριο θα εμφανιστούν με 2 δικηγόρους. Όλα αυτά κοστίζουν και λεφτά. Έτσι. Άρα, από μια οικογένεια σαν και αυτή που μας έλεγε ο ίδιος ο Μανώλης ότι τα φέρνει δύσκολα βόλτα, προκύπτει ένα ζήτημα. Νίκο, φαντάζομαι ο δικηγόρος που είναι με τον Εμμανουήλ μπορεί να είναι και δωρεάν να προσφέρει τις υπηρεσίες του, μιας και γίνεται αναγνωρίσιμος πλέον από τις προβολές που παίρνει από όλα τα κανάλια. Τον μάθαμε όλοι πλέον τον δικηγόρο του. Ζήτημα. 2 δικηγόροι. Γιατί θα μπορούσε να υπάρχει ένας δικηγόρος. Υπάρχουν 2 διαφορετικοί. Τέλος πάντων. Προφανώς έχουν τα χρήματα για να το κάνουν και καλά κάνουν. Και δικαίωμά τους είναι. Υπάρχει και 3 δικηγόρους θα μπορούσε να έχει ο καθένας τους. Όμως, στην ιστορία με το παιδί και το DNA. Εγώ θέλω να δω αν θα εμφανιστεί. Γιατί μπορεί να δικαστεί και ερήμην. Για κάτσε να δούμε. Ο Μανώλης εξακολουθεί να αρνείται. Μένει να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Γιατί το πράγμα τώρα μπλέκει παραπάνω. Γιατί ο Μανώλης στην κατάθεσή του έχει υποδείξει ένα μοναχό. Όταν φτιάχναμε το βίντεο νωρίτερα σήμερα, δεν είχαμε ακόμα όλες τις απαντήσεις. Γιατί μας μπέρδεψε ο Μανώλης, που ενώ ξέρουμε τι έχει πει στην αστυνομία, είπε: Όχι, εγώ δεν είπα το όνομα αυτού που λέτε. Είναι ένας μοναχός που λέγεται Κλεωμένης. Και λέμε το όνομά του τώρα. Γιατί? Γιατί αυτόν τον μοναχό που λέει το όνομά του, τον υποδεικνύει ως πατέρα ο Μανώλης, τον βρήκε ο Θέμης. Και έχουμε και τη δική του απάντηση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, αυτό το μοναχό, Θέμη μου... Πήγε στα λαγκάδια εκεί και το βρήκε, γιατί αυτός είναι μοναχός. Έτσι. Για να δούμε. Που τον βλέπουμε εδώ σε κάποιες φωτογραφίες και σε κάποια χαρακτηριστικά πλάνα, τον ξέρουμε. Από πού τον ξέρουμε? Τον έχουμε συναντήσει στο παρελθόν λίγες φορές, έτσι. Και θυμόμαστε τους αρνητές των ταυτοτήτων. Θυμόμαστε την υπόθεση με το Καραϊσκάκι που είχε βρεθεί έξω από το στάδιο του Ολυμπιακού και το καταριώτων. Θυμόμαστε μία σειρά από ιστορίες τότε, το τι είχε κάνει που είχε βανδαλίσει το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Λάρισας. Θυμόμαστε μέχρι και την Ιερά Σύνοδο να βγάζει τότε ανακοίνωση και να λέει ότι ουδέ μία σχέση έχουμε με τον μοναχό. Είναι ένας δρασοφόρος ο οποίος σημειώνει ότι είναι του παλαιού ημερολογίου. Αυτό ο ίδιος εκφέρεται. Έχοντας κάνει πράγματα τα οποία έχουν καταδικαστεί από όλους, φαντάζομαι, από την Εκκλησία πρώτα, τα όσα έχει κάνει στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, να μην τα συζητήσουμε καλύτερα. Έτσι, και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε μερικά πράγματα για αυτόν που ξαναλέω κατονόμασε ο Μανώλης. Εγώ θυμάμαι κάποια βίντεο του, αποσπάσματα που υπάρχουν νομίζω στην πλατφόρμα, ο οποίος χτυπούσε, είχε νεύρα, έκανε, έδειχνε. Εντάξει, θα μου πεις, έχει ασχοληθεί η δικαιοσύνη με αυτό. Εντάξει, τον εδώ. Άλλο και έξι σοκολάτες, το βλέπετε. Και έξι σοκολάτες. Αντίο. Άλλη μία. Άλλο και έξι σοκολάτες, το βλέπετε. Και έξι σοκολάτες. Αντίο. Κατά τον Άγιο Κοσμά του Αιτωλό, οι κεραίες είναι τα κέρατα του διαβόλου. Ένα φοβερό σημείο, ένα φοβερό ανεμοστρόμιλο. Αυτά είναι φοβερά. Αυτά που ζούμε είναι φοβερά. Έρχεται προς τα δω, ανεμοστρόμιλο. Πάτε, θα καούμε. Την αμαλία σου λέω.
Ισορροπία, θέλω ισορροπία. Ιδωμανία. Αυτά είναι μερικά από όσα έχουμε δει από αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά αυτά είναι όσα κάνει, τα καταδικάζουμε όλοι με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, έτσι. Εδώ όμως προκύπτει ένα άλλο θέμα τώρα, για το παιδί της κόρης του... Φαντάζομαι, Μαγκελάντος δεν άντεξε, ρε. ...του Μανώλη. Στην κατάθεσή του, λοιπόν, ο Μανώλης λέει, ο πατέρας είναι ο Κλεωμένης. Είπαμε το όνομα γιατί, όπως σας είπα, ο Θέμης τον βρήκε. Και τι σου είπε, βρε Θέμη? Είμαστε να πω αρχικά. Από ό,τι γνωρίζω, η μοναχή, όταν είσαι μοναχός, δεν έχει σχέση, ούτε παιδιά κάνεις, είσαι τελείως μοναχός. Αρνείσαι τα πάντα της απολαύσης της ζωής. Δεν είναι παπάς που μπορεί να κάνει οικογένεια. Οπότε φαντάζομαι, εκτός αν τον ξεμιάλισε, εκτός αν είναι πονηρός ο Εμμανουήλ, πολλά μπορεί. Γιατί θα αναρωτηθείτε κι εσείς. Στα ορεινά του τα ηγέτου, στην περιοχή της Αλαγωνίας, για χιλιόμετρο ύψωμα και πάνω, σε μια περιοχή που δεν βρίσκει κανείς τίποτα άλλο πέρα από δέντρα και άγρια ζώα. Δεν βρίσκει πραγματικά κανείς τίποτα άλλο. Εδώ ο πατήρ Κλεωμένης μένει, εδώ κατοικεί, όχι σε λαγούμια ή οτιδήποτε άλλο, το διευκρινίζουμε. Ο ίδιος μας είπε ότι όποια αναφορά έχει να κάνει από τον ίδιο τον Παλαιοχριστιανό στο όνομά του είναι απόλυτα και μόνο συκοφαντία. Ούτε τον γνωρίζει τον ίδιο ή την κόρη του, ούτε τους έχει φιλοξενήσει ποτέ. Ξέρει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος λέει ότι έρχεται στο κήρυγμά του όποτε αυτό το πραγματοποιεί στην πόλη της Καλαμάτας και κατά συνέπεια δεν έχει καμία μα καμία επαφή με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Τώρα είναι σοβαρό, γιατί αυτό τον άνθρωπο που τον κατονομάζει, ο Κλεωμένης, συγγνώμη εγώ δεν θα το πω πατέρα, ένας δρασοφόρος, είναι, το είπε πάρα πολύ σωστά ο Θέμης, αυτό είναι ένας δρασοφόρος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλέξει να φοράει ράσα. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάντως αυτός ο άνθρωπος λέει ότι εκείνον που με κατονομάζει, εγώ ούτε τον ξέρω, τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Να τον ακούσουμε. Και να πιούμε. Δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω, ούτε αυτό είναι την οικογένειά του. Εμένα με γνωρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Χιλιάδες θα έλεγα άνθρωποι. Ούτε έχετε κάποια σχέση με την κόρη του ή οτιδήποτε άλλο, ή φιλοξενήσει ή κάτι άλλο που αναφέρεται σχετικά με εσάς? Δεν έχω φιλοξενήσει κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους ξέρω, δεν τους γνωρίζω. Είμαι Ορθόδοξος ιερέας από το 2006 και κηρύττω αυτά που κηρύττει η Ορθόδοξη πίστη μας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ενδέχεται να είστε εσείς ο πατέρας? Αυτά τα ισχυρίζεται αυτός. Ούτε το ακούω πρώτη φορά από σένα που μου τα διάβασες πριν από ένα λεπτό. Πώς έγινε αυτό και δεν σε ξέρω και... Εντάξει, νεαρός μου φαίνεται στην ηλικία. Στην ηλικία μου πεμπνέει. Καμιά σαρανταριά να είναι. Πιτσιρικάς μου φαίνεται. Τον είχα για πιο μεγάλο. Δεν σε γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κατηγορία και για αυτή τη συγκοφαντία που λες εναντίον μου. Αλλά να ξέρεις κάτι. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Μπορεί να θέλουν οι αρχές και οι εξουσίες εμένα να με πάνε έτσι, σιδηροδέσμιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις συγκοφαντίες και τις κατηγορίες σας. Χίλιοι ιερέως σου ψεύδονται. Ο Θεός με βλέπει τώρα πάνω από τους ουρανούς και γνωρίζει. Ενώπιον Θεού και ανθρώπων δεν ξέρω και δεν έχω καμία σχέση. Ούτε με την οικογένειά του, ούτε με την κόρη του, ούτε έχω κάνει κάποιο παιδί με την κόρη του. Πιο ρητή διάψευση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα τώρα, γι' αυτό είπα από την αρχή, το πράγμα μπλέκει ακόμα περισσότερο. Φαντάζομαι πια ότι η δικαιοσύνη θα έχει το λόγο από εδώ και πέρα. Γιατί, ξαναλέω, όλο αυτό είναι μετά από υπόδειξη του Μανώλη. Ο Μανώλης είπε, υπέδειξε ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο λέει όχι. Κάτι πρέπει να διευκρινιστεί εδώ, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Θα συμφωνήσω με τον Νικόλαο. Πολύ περίεργη κατάσταση τώρα. Τώρα, ειδικά όταν είσαι στην αστυνομία, δεν πρέπει να ψεύδεσαι αν ψεύδεσαι και να λες όλη την αλήθεια, ώστε να ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση, να τελειώνει, να πάρεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου και να συνεχίσεις τη ζωή σου.